Με φόντο τον φράχτη στον Εύρο συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους, κυρίες και κύριοι, προεκλογική αντιπαράθεση. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα εκεί, από όπου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, ρωτώντας τον αν θα συνεχίσει την κατασκευή του και κατηγορώντας τον για τη μεταναστευτική πολιτική που άσκησε την περίοδο 2015 έως 19. Από τα πειρά του δεν ξέφυγαν και οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στη χρηματοδότησή του από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η κατασκευή του αποτρεπτικού εμποδίου αποτελεί μία εθνική επιταγή. Αποτελεί και κάτι ακόμα όμως. Ένα λαμπρό παράδειγμα του κράτους που θέλουμε. Ξεκάθαρο μήνυμα αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων της χώρας μας και εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός μπροστά από το φράχτη του Εύρου στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης επέκτασης του κατά 35 χιλιόμετρα. Μια επέκταση που θα γίνει και θα γίνει ακόμα και με εθνικούς πόρους σε πείσμα όσων αντιδρούν. Αυτή η επένδυση που βλέπετε δεν είναι μια φτηνή επένδυση. Είναι όμως μια επένδυση απαραίτητη για να θωρακίσουμε τα σύνορά μας. Θα εξακολουθούμε σε όλα τα επίπεδα να διεκδικούμε τη χρηματοδότησή της με ευρωπαϊκούς πόρους. Και πιστεύω ότι ο στόχος αυτός είναι εφικτός. Ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της περιοδίας του στο Βόρειο Εύρο άφησε αιχμές εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική του στο θέμα του φράχτη. Αφορμή η στήριξη τροπολογίας στο Ευρωκοινοβούλιο για μπλόκο στη χρηματοδότηση έργων αποτροπής όπως ο φράχτης από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη. Για να το πω απλά, να μην πληρώσει το έργο η Ευρώπη, να το πληρώσετε όλοι εσείς οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αυτό μας ζητά ο κ. Παπαδημούλης, αυτό ζητά σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό θέλω να το ακούσετε πολύ προσεκτικά. Διότι στις επόμενες εκλογές θα κριθούν έργα και λόγια, πράξεις και δηλώσεις. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας δεν είναι διατεθειμένη να κάνει καμία έκπτωση. Ο Πρωθυπουργός προκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του για το φράχτη. Έχει έρθει η ώρα επιτέλους να μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά και να σταματήσουμε τα μισόλογα. Και εδώ από το Δημότυχο απευθύνω για ακόμα μια φορά το ερώτημα στην αξιωματική αντιπολίτευση και προσωπικά στον κύριο Τσίπρα, εάν θα συνεχίσει το έργο του φράχτη του Εύρου ή όχι. Εάν θα συνεχίσει σε μια πολιτική προστασία των συνόρων ή θα επιστρέψουμε στη λογική του 2015, όπου ο καθένας έμπαινε και έβγαινε, δεν έβγαινε συνήθως, έμπαινε βασικά, όπως ήθελε. Από το Δημότυχο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο κάδρο της κριτικής και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες που αντιδρούν στο φράχτη. Μπορεί, ξέρετε, να αισθάνονται καλά να πίνουν τον εσπρέσο τους και να τρώνε τα κρουασόν τους στις πλατείες των Βρυξελών. Ας έρθουν από εδώ πέρα να δούνε στον Εύρο τι σημαίνει να προστατεύει τα σύνορα της Ευρώπης. Και τότε τους αλλάξουν άποψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη καταγγέλει τη μεταναστευτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και επιμένει ότι η επίμαχη τροπολογία ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι ο Παπαδημούλης, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρωβουλή, αποφάσισε ότι δεν χρηματοδοτεί φράχτη. Θέλουμε φύλαξη των συνόρων με βάση τη διεθνή νομιμότητα και το δίκαιο. Όχι τραμπουκισμούς, όχι εγκλήματα. Επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, η Ελλάδα, με το επιχείρημα ότι φυλάσσει τα σύνορα, δημιουργεί προβλήματα. Μέχρι και πνιγμούς έχουμε. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του Πρωθυπουργού με τους ακρίτες στην Ορεστιάδα βρέθηκε η υβριδική επίθεση της Τουρκίας στον Εύρο το 2020 και τα καρφιά δεν έλειψαν. Τα θυμόμαστε πολύ καλά και καλό είναι αυτές τις φωτογραφίες να τις θυμούνται. Κάποιοι οι οποίοι θέλουν να ξεχάσουν. Να τις στείλω στο Παπαδημούλη. Στο Παπαδημούλη και το Τσίπρα. Ναι στη φύλαξη των συνόρων, αλλά ναι και στην αναθεώρηση του Δουβλίνου, ώστε όποιος μπαίνει στην Ευρώπη να μην έχει τη χώρα, η πρώτη χώρα την ευθύνη. Να την έχει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η αίτηση ασύλου να γίνεται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταση της καταστολής στα σύνορα με ενισχυμένη Frontex και με φυσικούς ή αόρατους φράχτες είναι ακριβώς η πολιτική που έχει μετατρέψει τον Εύρο και το Αιγαίο σε τάφο χιλιάδων νεκρών και τη χώρα σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Η επέκταση κατά 35 χιλιόμετρα του φράχτη στον Εύρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά στην προεκλογική αντιπαράθεση. Σύνορα.
Εκεί θα μεταφερθούμε στον Εύρο, στον Φράχτη, ακριβώς να βρούμε τον Χρήστο Νικολαίδη. Βρίσκεσαι ακριβώς στο σημείο το οποίο βρίσκουμε στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης και αυτό που έγινε τώρα με την τροπολογία στην Ευρωβουλή σε συνδυασμό με την περιοδία σήμερα Μητσοτάκη, προγραμματισμένη ήδη εδώ και καιρό στην περιοχή, ήταν αυτό που λέμε λαχείο. Επιτέθηκε με σφοδρότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αλέξη Τσίπρα. Ακριβώς. Βρισκόμαστε λίγο έξω από το χωριό Πόρος, ακριβώς πάνω στη συνοριακή γραμμή ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Αυτό είναι ο περίφημος Φράχτης. Αυτό είναι το μοντέλο της αποτροπής, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη εγκατάσταση, μια πολύ σημαντική υποδομή, ύψους 5 μέτρων, με ατσάλινο ανυπέρβλητο με θωράκιση ανυπέρβλητη ατσάλινη, με σειρματόπλεγμα στην κορυφή και με υποδομή 2 μέτρα κάτω από το ύψος του εδάφους. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα, λόγω της παρουσίας του Πρωθυπουργού, να κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση από εδώ. Αυτός ο φράχτης εκτείνεται σε μια έκταση 35 χιλιόμετρων. Ναι. 37,5 για την ακρίβεια, μέχρι και το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εδώ. Με την σημερινή υπογραφή της ανάθεσης του έργου θα έχουμε ακόμη 35 χιλιόμετρα, ενώ αίτημα των κατοίκων και των φορέων της περιοχής είναι αυτός ο φράχτης, ένας τέτοιος φράχτης να βρίσκεται σε όλο το μήκος της ελληνοτουρκικής μεθορίου. Αυτό άλλωστε υποσχέθηκε και εξήγηλε, αν θέλεις, σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η αποτελεσματικότητά του είναι αναφυσβήτητη. Μέσα στο 2022 είχαμε 250.000 αποτροπές εισόδου στη χώρα μας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Όπως μας λένε άλλωστε και κάτοικοι εδώ της περιοχής, από τη στιγμή που αυτό το μεγάλο έργο υψώθηκε στην περιοχή τους, οι μεταναστευτικές ροές από το σημείο αυτό μηδενίστηκαν. Γι' αυτό και οι ελπίδες των ακριτικών πληθυσμών για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος επαφίονται ακριβώς σε ένα τέτοιο μεγάλο έργο υποδομής. Όπως είπες και εσύ, Σία, αυτό το έργο ενδεχομένως λίγοι από εμάς θα σκεφτόμασταν ότι θα αποτελούσε στην προεκλογική εκστρατεία του 2023 ένα μεγάλο σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Ωστόσο βρέθηκε σήμερα με πολύ μεγάλη ένταση σε αυτό το επίκεντρο. Πρέπει να σας πω ότι από εδώ, μιλώντας από την τελετή ανάθεσης του έργου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια εθνική εξαίρεση φωτογραφίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ και τη συμπεριφορά του, όχι μόνο στο κομμάτι της έγερσης εμποδίων σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του έργου από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά κυρίως για εκείνη την περίφημη ιστορία με τη μικρή Μαρία. Την ξαναθύμισε ο Πρωθυπουργός, θέλοντας να επιτεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ για ακόμη μια φορά. Ωστόσο, ο κύριος Μητσοτάκης για πρώτη φορά από εδώ εισήγαγε ένα νέο πολιτικό όρο του πατριωτισμού, της ευθύνης. Χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Εύρου. Εδώ δεχθήκαμε επίθεση, εδώ θωρακιστήκαμε, εδώ τα καταφέραμε. Άρα αυτό είναι το παράδειγμα για να ξεφύγουμε από την Ελλάδα της ητοπάθειας, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Λυπάμαι που αναγκάζομαι να τα πω αυτά εδώ, αλλά θέλω να τονίσω ότι η στάση αυτή συνιστά ουσιαστικά μια εθνική εξαίρεση. Πολύ περισσότερο όταν έρχεται μετά από την υιοθέτηση άθλιων ψεμάτων για δήθεν επεισόδια τα οποία έγιναν κατά κάποιους εδώ πέρα στον Εύρο, πλην όμως απεδείχθησαν τελικά ότι ήταν όλα ψέματα. Διότι θυμάμαι πολύ καλά, το θυμάμαι και εγώ, το θυμούνται και οι υπουργοί, το περιστατικό της μικρής Μαρίας. Όταν ψάχναμε να βρούμε πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, σε ποια νησίδα του Εύρου είχαν βρεθεί, και όταν βρέθηκαν τελικά και άρχισαν να μιλούν, καταλάβαμε ότι όλη αυτή η ιστορία, η οποία διέσυρε τη χώρα στο εξωτερικό, δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα κακοπεγμένο ψέμα.